Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Τραυματίας είναι όμως εκεί στον πάγκο της ομάδας, πάντα δίπλα. Ζώνη που παίζει η ΕΘ από την αρχή. Ωραία, αλλάζει. Πολύ ωραία συνδυασμός του. Σουτάρει με 62,2% από την γραμμή. Θα ευστοχίσει στην απέναντι στην ΑΕΚ. Κούνας για τρεις μέσα. Το χρονικό σημείο, ενώ η ομάδα του ήταν κοντά. Εδώ ξανά ο Γκίψον, το τελείωμα 16-7. Μαρκάρεται σωστά, δεν μπορεί να το περάσει την μπάλα. Βερεμέκο αφήνει στον Γκίψον, του δίνει και σκρίν. Θα σουτάρει για τρεις, ευστοχή. Παντελή στον Μπίξ από τη γωνία, αυτό θα σηκωθεί για δύο μέσα. 24. Μέσα και η δεύτερη για τον το Ρέθυμνο, τον Φίλιππο Βέριας, πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Επιστρέφει το 2014 για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, δύο χρόνια εκεί και από το 16 τους. Ντέιβις σουτάρει άστοχα, ο αρχηγός της ΕΘΑ. Για το σημερινό παιχνίδι, αποβολές στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπίξ, ευστοχή από τη γωνία, 30-14. Μάζεψε όμως και 4 rebound, μία assist, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Όταν είχε 11 πόντους, 7 rebound και 5 assist. Βερεμέκο ξεμακαρίστηκε κάτω από την ρακέτα. Καλάθη και φάουλ με την εμπειρία του. Και τα φλούτερ. Ωραία ο Ντέιβις, η assist από τον... Ντέιβις, ωραία η assist των Flemings. Θα δώσει τον Τζαβάρα, δεν τελείωσε μόνο στη φάση. Η μπάλα κατέληξε. Φλέμιγκς πάει προς το καλάθι. Με το ταπλό θα καταλήξει. Η μπάλα στο... Αστοχή στην πρώτη. Όπου έχει από τη γραμμή φέτος 62,2. Είναι αυτό. Ευστοχή στη δεύτερη. Αστοχή ο Φλέμιγκς, επιθετικό rebound από τον Κασίνο. Α, λοιπόν, παρά το ύψος του, ο Κασίνος μαζεύει επιθετικό rebound. Και στη συνέχεια ο Ντέιβις θα έθα. Γκίψον για τρεις, αστοχή, ο Κασίνος στο rebound. Ο Ντουρέν, φτάσαμε στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου της. Προς τους παίκτες του για να μη συνεχίσει το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Ευστοχή στην δεύτερη. 66. Σεζόν για τρεις, ο Σιζόπουλος ευστοχή.